Απεργιακή συγκέντρωση για θέματα παιδείας αλλά και υγείας πραγματοποιήθηκε από το ΠΑΜΕ αλλά και την Ομοσπονδία Δασκάλων στην κεντρική πλατεία της Δράμας. Το βάζουμε παρακαταθήκη για αντίσταση με όλες μας τις δυνάμεις απέναντι στα σχέδιά τους μαζί με τους γονείς που είναι οι φυσικοί μας σύμμαχοι μαζί με κάθε εργαζόμενο. Σήμερα ανταμώνουμε στον αγώνα με τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, το ΕΚΑΒ, τα κέντρα υγείας που μένουν απογυμνωμένα από γιατρούς, νοσηλευτές και τεχνικούς, λειτουργώντας με ελλείψεις που βάζουν και ακόμα και σε κίνδυνο τις ζωές μας. Η σημερινή απεργία έχει προκηρυχθεί από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία και καλέσαμε όλους τους εργαζόμενους να έρθουν εδώ σε συγκέντρωση στη πλατεία. Καλωσορίζουμε τους άλλους χώρους που είναι εδώ. Η απεργία γίνεται μετά τα νέα μέτρα που εξήγηλε το Υπουργείο Παιδείας και με τα οποία οδηγείται μεγάλος αριθμός παιδιών εκτός του ολοήμερου σχολείου. Υπάρχει μια λογιστική αντιμετώπιση των κενών στην εκπαίδευση και δυστυχώς για ακόμα μία χρονιά δεν θα υπάρξουν διορισμοί και κάλυψη των κενών όλων με μόνιμους εκπαιδευτικούς. Η σημερινή απεργιακή συγκέντρωση συναντιούνται δύο σημαντικοί τομείς, ο τομέας της υγείας και ο τομέας της παιδείας. Είναι δύο τομείς που που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή και δεν διεκδικούν μόνο συντεχνιακά τα αιτήματα των κλάδων των συγκεκριμένων, αλλά μαζί με άλλους σύμμαχους αυτοαπασχολούμενους, μικρούς αγώντες κτλ. Διεκδικούν την υγεία τους και την παιδεία και τη μόρφωση των παιδιών τους. Σε αυτά τα πλαίσια και η ΔΟΕ και η ΠΟΕΔΗΝ έχει προκηρύξει απεργία και μια σειρά νοσοκομεία ανά τη χώρα βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Έτσι και σε επίπεδο νομού, σήμερα το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ κάλεσε συγκέντρωση στην πλατεία και η γραμματεία του ΠΑΜΕ, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που υπάρχουν. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης.